Καλημέρα κύριε Καριώτη. Καλημέρα σας. Θα μου λύσετε πρώτα μια εντελώς προσωπική απορία. Έχετε ένα ικανό διάστημα αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα. Έχετε κληθεί από κάποιο κυβερνητικό επιτελείο ή κάποιο πολιτικό επιτελείο να σας πούνε, κύριε Καριώτη, τώρα που γίνεται παντού το έλα να δεις με την ΑΟΣ εκτός ημών, για καθίστε κάτω, τα λέτε από το 82, για πείτε μας, εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, πώς το βλέπετε εσείς, σας έχουν φωνάξει, επισήμως θεσμικά? Δεν ξέρω αν ήταν επισήμως θεσμικά, αλλά πήγα στην Βουλή και μίλησα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κατρίνη. Αυτό. Ναι, τίποτα άλλο μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Κύριε Καριώτη, ούτε περιμένω να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί μου από την κυβέρνηση. Κύριε Καριώτη, όλο αυτό το διάστημα επιμένετε, και όχι τυχαία, ρίχνοντας ματιές σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, πως όλοι με όχημα, εργαλείο, θέλετε, άξονα, την ΑΟΣ, προχωρούν σε διάφορα ζητήματα. Και θέτετε διαρκώς την έχετε διαρκώς την ίδια απορία και το ίδιο ερώτημα. Καλά, εμείς αν είχαμε βρει 3 δεκαετίες πριν τους υδρογονάθρακες που αναφέρουν οι Φόσκολος, Κονοφάγος και οι υπόλοιποι, δεν θα είχαμε ούτε τα μνημόνια, ούτε το IMF, και θα ήταν μια διαφορετική Ελλάδα. Ακόμα και τώρα που με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει οι προηγούμενες να μην ψάχνουν για υδρογονάθρακες. Κάνανε τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος όρισε οικόπεδα, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Και το πιο σημαντικό μας οικόπεδο νότιο-δυτικά της Κρήτης, αρχίζουν αυτές οι εταιρείες να φεύγουν. Κατά συνέπεια, τι πιστεύετε ότι πάει στραβά στην Ελλάδα στο θέμα? Δεν είμαι σίγουρος το τι ακριβώς πάει στραβά, διότι αυτό είναι μια γραμμή όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, ανεξάρτητα από ιδεολογία. Βέβαια, μέρος κινήσεων που αποφεύγονται, νομίζω το έχω αναφέρει ξανά, η Ελλάδα από ένα φοβικό σύνδρομο φοβάται αντίδραση της Τουρκίας. Τα πράγματα που έπρεπε να έχει κάνει από πολύ καιρό και μπορεί να το κάνει και τώρα είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και το πιο σημαντικό απ' όλα, οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό και είναι μεγάλη ντροπή που δεν το κάνουμε. Ήδη οι γεωγραφικές συντεταγμένες ήδη υπάρχουν και έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο λόγω στρογγύλης. Αν δεν υπήρχε η στρογγύλη, δεν είχε επαφή η ΑΟΣ της Ελλάδας με την ΑΟΣ της Κύπρου. Μιλάτε για μια περιοχή στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, όπου γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, πακέτο με την Κυπριακή ΑΟΣ, η Τουρκία θέτει ένα πεδίο αμφισβητήσεων. Και έχετε πει ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες ζείτε, αλλά δεν είστε φίδωλος, τα λέτε μια χαρά, τα λέτε έξω από τα δόντια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περίπτωση της Κίνας με την παραμικρή νήξη παρεμβαίνουν και βγάζουν ανακοινώσεις, στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου είναι εξαιρετικά διπλωματική, για να το πω σικ. Ούτε καν διπλωματική. Κυνηγούνε με τον πολεμικό του στόλο τους Κινέζους που παραβιάζουν ΑΟΣ 5 κρατών στη Νότια Συνική Θάλασσα. Και όπως αποκαλώ τους άλλους εδώ, δηλαδή τους Κινέζους της Μεσογείου που παραβιάζουν ΑΟΣ κρατών της Μεσογείου, κάνουν το κορόιδο. Άρα τελώς προκλητική αυτή η στάση των Αμερικανών. Βέβαια συνεχίζουν, το θέμα είναι ότι συνεχίζουν να λένε εμείς δεν έχουμε εχθρούς και φίλους, έχουμε μόνο συμφέροντα. Και η Τουρκία είναι μια πολύ πιο σημαντική χώρα από την Ελλάδα για μας, λόγω του μεγέθους της, της γεωγραφικής της θέσης και τα λοιπά. Και βέβαια όσο αφορά το μέγεθος, όταν λένε κοιτάξτε πόσο μικρή είναι η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία,
δεν καταλαβαίνουν ότι το Ισραήλ είναι πιο μικρό από την Ελλάδα και το Ισραήλ είναι ο υπαριθμός χώρα που προστατεύουν παγκοσμίως. Ακόμα και τώρα που σχεδόν έχουμε γίνει αμερικανική αποικία με τις βάσεις που έχουν έρθει στην Ελλάδα από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, αυτές οι βάσεις είναι για προστασία του Ισραήλ από το Ιράν και δευτερευόντως βέβαια για την Ρωσία. Δεν έχουν καμία σχέση με την, με την Τουρκία, την Ελλάδα κτλ. Άρα κύριε Καριώτη, δεν δικαιούται κάποιος να εικάσει, καλοπροαίρετα αν θέλετε, ότι δεν είναι φοβικό σύνδρομο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, αλλά είναι κατ' ουσίαν μια εντολή των μεγάλων παικτών: μην ερεθίζεις στην Τουρκία, άρα μην πας στα 12 μίλια, μην οριοθετείς ΑΟΣ με την Κύπρο και κάτσε να συζητήσεις για ένα κομμάτι που μπορεί να είναι δικό σου, αλλά να το συζητήσεις ως συνέτερος για να έχουμε ηρεμία στην περιοχή με την Τουρκία. Δεν θα πήγαινα τόσο μακριά. Δεν νομίζω ότι τόσο ανοιχτά έχουν μιλήσει οι Αμερικανοί στις ελληνικές κυβερνήσεις. Κάτι τέτοιο πράγμα δεν θα τολμούσαν ποτέ να το κάνουν με κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικά πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δικαιολογημένα μεν φοβόμαστε επίθεση της Τουρκίας, αλλά δεν κρατάμε μία υπερήφανη εξωτερική πολιτική και εμείς ακολουθούμε το τι λέει η Τουρκία. Δεν έχουμε ποτέ αναπτύξει πρωτοβουλία. Και αυτό το λένε και οι Αμερικανοί. Εσείς πάντοτε αντιδράτε στο τι λένε οι άλλοι. Ποτέ δεν αναπτύσσετε μία δική σας πρωτοβουλία που να αντιδράσουν οι άλλοι. Και το έχουν πει ξεκάθαρα οι Αμερικανοί και το θεωρούν λάθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Καριώτη, μου στέλνουν εδώ ακροατές. Κύριε Καριώτη, λέει, πώς να οριοθετήσεις ΑΟΣ με την Κύπρο όταν εδώ δεν προχωράς καν στα 12 ναυτικά μίλια, ή στην ίδια την Ελλάδα υπάρχουν λεγόμενοι ειδικοί που αφήνουν ερωτηματικά για τα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες, για παράδειγμα ακόμη και του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελορίζου? Ναι, αυτό βέβαια, εντάξει, αυτή είναι μια απαράδεκτη θέση, η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να την αποδεχτεί και ακόμα και σήμερα που μιλάμε αυτό είναι η προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, οριοθέτηση με την Κύπρο, η οποία βέβαια, άλλο που συμβαίνει και οι Αμερικανοί σχεδόν ετοιμάζονται να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου είναι ταυτόχρονα ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυξάνονται και τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς εμείς κάναμε αυτή την ουσιαστικά παράνομη οριοθέτηση με την Αίγυπτο, και τη λέω παράνομη που δεν είναι το δίκαιο της θάλασσας. Δεν μιλάει περί τμηματικών οριοθετήσεων, είναι μόνο μία ολική οριοθέτηση, και εμείς για να κάνουμε ένα είδος εισβολή στο τουρκολιβικό μνημόνιο δεχτήκαμε τα πάντα από τους Αιγύπτιους. Το πρώτο ήταν αυτή η τμηματική ημερική οριοθέτηση που φτάνει στον 28ο μεσημβρινό, διότι θέλανε οι Αιγύπτιοι να αφήσουν ένα κενό που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Άρα είναι ένα πεδίο που δεν είναι απλό, λέτε. Δεν είναι αμεληταίο. Δεν είναι καθόλου απλό. Μάλιστα. Και σας είπα, το θεωρώ μια ουσιαστικά επικίνδυνη οριοθέτηση. Κύριε Καριώτη, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Καριώτη και από τις ελάχιστες φωνές που επιμένει για την αξία της ΑΟΣ, όχι μόνο για τους υδρογονάθρακες, αλλά θέλω να τον ρωτήσω και τον παρακαλώ πάρα πολύ να μιλήσει και έξω από τα δόντια, λέει εδώ ο φίλος μας. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Είναι πολλά τα χρήματα για το πολιτικό σύστημα που δεν προχωρά στις αναγκαίες κινήσεις που θωρακίζουν τη χώρα? Τον έχω ακούσει να λέει ότι επικαλούνται το χάρτη της Σεβίλης, ενώ υπάρχουν πολύ καλύτεροι χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της ΑΟΣ. Ναι, κοιτάξτε, δεν έχει αφιβάλει κανείς
για τους χάρτες που... Καταρχάς, ο πρώτος αμερικανικός χάρτης, συγγνώμη, ο πρώτος χάρτης της Ελλάδας που δείχνει την ΑΟΣ, όταν εγώ το έγραψα σχεδόν πριν 38 χρόνια, είναι αμερικανικός χάρτης, ο οποίος έχει βάση τη μέση γραμμή, όπου υπάρχει και άλλος που δείχνει με βάση τη μέση γραμμή την Τουρκία. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεται και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο μικρή ΑΟΣ έχει η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν προπαγανδίζουμε τους ελληνικούς χάρτες, πηγαίνουμε στο Λευκό Οίκο και τους λέμε αυτοί είναι οι παράνομοι τουρκικοί χάρτες. Εντελώς κάτι δηλαδή που δεν κατάλαβα γιατί φτιάξανε τόσους χάρτες και δείχνουν τους παράνομους χάρτες της Τουρκίας που έφτιαξε ο κύριος Δένδιας, αντί να δείχνουν τους χάρτες της Ελλάδας και ιδιαίτερα το χάρτη της Ελλάδας με την Κύπρο που έχουμε, ενώνονται οι δύο ΑΟΣ. Να δείχνουν χάρτη ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταλαβαίνω πώς πάμε και δείχνουμε τους άλλους χάρτες λέγοντας «Κοιτάξτε, αυτοί είναι παράνομοι». Θα πάνε και θα πούνε «Αυτοί είναι οι χάρτες της ΑΟΣ με βάση το δίκαιο της θάλασσας του 1982». Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: «Πενθυμίζω ότι ο κύριος Ζήνωνος στην εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη, και δεν διαφωνεί ο κύριος Καριώτης με αυτό, έχει πει ότι η αρχή των πάντων είναι στίγματα, ευθείες γραμμές βάσης, σημεία βάσεων, κλείσιμο κόλπων, συντεταγμένες και χάρτες να κατατεθούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών». Ακούω σήμερα τον κύριο Καριώτη, που προφανώς κάτι παραπάνω ξέρει, να λέει ότι αυτά είναι έτοιμα. Έτοιμα είναι, αλλά γιατί δεν πάνε λύσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών? Ναι, βέβαια, κοιτάξτε, σας είπα, ιδιαίτερα αυτό που λέει ο κύριος Ζήνωνος είναι πολύ σωστό, γιατί χρειάζονται, για να γίνει σωστή οριοθέτηση, χρειάζονται οι γραμμές βάσεως και τα λοιπά. Και σας εξήγησα, ήδη ο κύριος Ζήνωνος είναι ένας άνθρωπος που έκανε αυτή τη δουλειά, υπάρχουν γεωγραφικές συντεταγμένες ανάμεσα στα δύο κράτη. Το χαρτί των συντεταγμένων είναι παρόμοιο και από τις δύο. Και όταν μπορούν βέβαια ουσιαστικά οι συντεταγμένες μπορεί να στείλει οποιοδήποτε κράτος μονομερός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι και η Τουρκία έχει στείλει τέτοιους χάρτες. Η σημασία έχει η οριοθέτηση μεταξύ δύο κρατών και στέλνουν αυτή τη συμφωνία και διαβιβάζεται αυτή η συμφωνία στο Γραφείο Δίκαιου Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Άλλο ερώτημα, κύριε Καριώτη. Όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τα νησιά μας, τις νησίδες και τις βραχονησίδες και τα περιστρατιωτικοποίησης, μήπως το βάθος Κύπρος υποκρύπτουν ότι αμφισβητώντας ακόμη και την κυριότητα των νησιών θέλουν να αλλάξουν, αφού δεν τους βολεύει, την ίδια τη γεωγραφία που αφορά κυρίως την ΑΟΣ? Ναι, δεν νομίζω, αυτό είναι δηλαδή κάτι που είναι τόσο τρελό που από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει και αντίδραση των Αμερικανών. Αυτό δεν το δέχονται και οι Αμερικανοί και βέβαια και υποθέτω και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νησιά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση μέσα από μια όξυνση της κατάστασης κρίσης τελικά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όπου στην ουσία το τραπέζι αυτό, αφού δεν είναι ξεκαθαρισμένα, είναι ξεκαθάριστα, να το πω έτσι, ενώ είναι δικά σου με βάση το διεθνές δίκαιο, να τεθούν ως πεδίο συζήτησης? Αυτό θα είναι μια υποτιθέμενη αμερικανική πρωτοβουλία που πρόσφατα το έκαναν. Υπήρχε ένα πρόβλημα οριοθέτησης ΑΟΣ, Λιβάνου και Ισραήλ. Και ήρθε ένας Αμερικανός διπλωμάτης μεσολαβητής και έφτιαξε ένα συμφωνητικό και δεν ξέρω αν υπάρχει μια τελική απόφαση από τα δύο κράτη ότι δέχτηκαν αυτόν τον συμβιβασμό και έληξε το πρόβλημα οριοθέτησης ΑΟΣ Ισραήλ με Λίβανο. Και υποψιάζομαι ότι είναι κάτι που θα επιθυμούσαν πολύ οι Αμερικανοί, οπωσδήποτε θα είναι εις βάρος μας, διότι ξέρετε, μιλάνε συνεχώς για συνεκμετάλλευση, που δεν είναι σωστή λέξη. Συνεκμετάλλευση σημαίνει ότι γίνεται μία οριοθέτηση και πάνω στην οριοθετική γραμμή βρίσκεις ένα κοίτασμα που βρίσκεται και στις δύο πλευρές. Mm-hmm. Και τότε
τον πλούτο αυτού του κοιτάζου τον μοιράζει σε 50-50, 40-60 κτλ. Εδώ δεν μιλάμε, οι Αμερικανοί δεν μιλάνε για συνεκμετάλλευση αλλά συνδιαχείριση. Δηλαδή να βρούμε εμείς ένα κοίτασμα στην δική μας ΑΟΣ και να το μοιραστούμε με τους Τούρκους. Και ο κύριος λόγος όλης αυτής της φασαρίας είναι ότι στην ΑΟΣ της Τουρκίας έχει και αυτή υποτιθέμενη ατυχία, μπορεί να πει κανείς, οι Τούρκοι, η ΑΟΣ της Τουρκίας στην Μεσόγειο δεν διαθέτει υδρογονάνθρακες. Διαθέτουν υδρογονάνθρακες στη Μαύρη Θάλασσα. Και οι Αμερικανοί λένε ότι αυτό είναι unfair. Αυτό είναι να δώσετε κι εσείς ένα κομμάτι του πλούτου σας στους Τούρκους. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, να καθίσει και να δεχτεί κάτι τέτοιο. Θα πέσει την επόμενη μέρα. Άρα η πίεση της Τουρκίας, γιατί έτσι μας εξηγείται, και στην Κυπριακή ΑΟΣ και στη Δυνητική, αφού δεν έχουμε ελληνική ΑΟΣ. Δεν σας ακούω καθόλου καλά τώρα, είναι μπλεγμένη η γραμμή. Ναι, ναι, λέω. Άρα η πίεση της Τουρκίας με αυτό που μας λέτε και στην Κυπριακή ΑΟΣ και στη Δυνητική δική μας, εξ αυτού του λόγου γίνεται. Για να πάρει μέρος στη μοιρασιά. Ναι, υποθέτω ότι. Βέβαια και γι' αυτό προκαλεί. Φαίνεται ότι. Η επόμενη προκλητική του στάση θα είναι να στείλει το νέο γεωτρύπανο όχι στην Κύπρο που έχει πάει 7-8 φορές αλλά νότια της Κρήτης. Εκεί είναι πρόβλημα και επικίνδυνο. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι δεν, παγκοσμίως κανένα γεωτρύπανο ενός κράτους έχει πάει να τρυπήσει στην ΑΟΣ ενός άλλου κράτους. Το μόνο που έχει συμβεί είναι η παράνομη αλληλεία. Και όταν κράτη πάνε και κλέβουν τα ψάρια άλλων κρατών, αυτά τα ψαροκάικα βυθίζονται. Τα βυθίζουν οι Αμερικανοί όταν μπαίνουν στην ΑΟΣ της Αμερικής στον κόλπο του Μεξικού, οι ψαράδες του Μεξικού. Το κάνουν οι Ιαπωνέζοι, το κάνουν οι Ρώσοι κτλ. Αλλά το να μπει γεωτρύπανο σε ΑΟΣ άλλου κράτους δεν έχει υπάρξει πουθενά. Άρα, εάν συμβεί αυτό, κάνουμε μια υπόθεση, εάν συμβεί, λέτε ότι δεν μπορεί να παραμείνει αυτό το γεωτρύπανο νοτίως Κρήτης. Πρέπει να βουλιάξει. Ναι, βασικά αυτό λέω. Ουσιαστικά πρέπει να κινηθούμε στρατιωτικά, να περικυκλωθεί από το πολεμικό ναυτικό, να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιμένοντας κάποια επίθεση από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Παρόλο ότι εγώ πιστεύω ότι ο κύριος στόχος δεν είναι, και το έχω ξαναπεί αυτό, δεν είναι το Καστελόριζο, αλλά η ΑΟΣ του Καστελόριζου. Μάλιστα, ναι, το έχετε τονίσει αυτό. Είναι η ΑΟΣ του Καστελόριζου, όχι το Καστελόριζο. Ναι. Ρωτάει η φίλη Ελένη, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο καθηγητή. Η Τουρκία δεν έκανε κάζους μπέλι στην Κύπρο πριν ανακηρύξει ΑΟΣ και δεν έκανε τίποτα. Εμείς γιατί φοβόμαστε, λέει. Γιατί οι Τούρκοι δεν φοβόντουσαν. Εμείς φοβόμαστε και βέβαια μέχρι ως ορίου. Σωστά φοβόμαστε υπό την έννοια ότι δεν είναι κάτι που εμείς θα θέλαμε να υπάρξει κάποιος πόλεμος του δικού μας λαού εναντίον των Τούρκων ή οποιοδήποτε άλλου λαού. Και μάλιστα ένας πρόσφατα ένας Αμερικανός μου εξήγησε ότι ακόμα και να κερδίσει ένα πόλεμο οι Αμερικανοί το βλέπουν αδύνατο, πιστεύουν ότι σε κάποια μάχη δεν νομίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν οι Έλληνες, αλλά μου είπε ένας διπλωμάτης μεγάλος στην ηλικία πλέον ότι ακόμα και να κερδίσει η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, διότι ένας πόλεμος που η Ελλάδα κερδίζει θα έχει 100.000 νεκρούς της Τουρκίας και 10.000 νεκρούς της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει με 10.000 νεκρούς. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, αν κατάλαβα καλά σήμερα από τον κύριο Καριώτη, οι Αμερικανοί στο βάθος Κύπρος θα ήθελαν μια συνδιαχείριση όπως ακριβώς την περιέγραψε και όχι στην εκμετάλλευση πάνω στο ένα όριο και ότι οι βάσεις είναι για την προστασία του Ισραήλ πρωτίστως στην Ελλάδα. Ναι, αυτό τώρα επαναλαμβάνει αυτό που είπα. Ναι, ναι. Γιατί πάνω απ' όλα βλέπετε
ανεξάρτητα που είναι πιο φιλοτουρκική η πολιτική τους, θέλουν σε αυτή την περιοχή να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημά τους στη Μεσόγειο είναι αυτό. Και θέλουν να το λύσουν, διότι ουσιαστικά έχουν φύγει πλέον από εδώ. Ούτε ενδιαφέρονται για την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν πάει στον Ειρηνικό ωκεανό σχέσεις Κίνας, Ινδίας, Αυστραλίας. Σωστό. Και από εκεί έχουν προσανατολιστεί και πραγματικά δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα τώρα τελευταία τους έχουν πει κόφτε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, οι Γερμανοί να κρυώνουν το χειμώνα, αλλά εμείς θα σας βοηθήσουμε κάνοντας αυτό το σαμποτάζ, μπορεί να πει κανείς, του ρωσικού αγωγού. Εμείς θα γίνουμε πλουσιότεροι, θα σας πουλάμε το δικό μας LNG, το αμερικάνικο, που θα είναι και πιο ακριβό, αλλά θα σας φέρνουμε αρκετό φυσικό αέριο με τα καράβια. Και μάλιστα τώρα υπάρχει μια εντολή από ό,τι κατάλαβα του Biden να αρχίσουν νέες εξορίξεις στην Αλάσκα και στον κόλπο του Μεξικού. Διότι οι Αμερικανοί έχουν ακόμα τεράστιες πηγές ενέργειας εκεί. Και αυτό και εμείς το... είναι πάμφινη η βενζίνη στην Αμερική σε σχέση με εσάς. Σαφές. Πρώτο τελευταίο ερώτημα, κύριε Καλλιώτη. Ποια είναι, λέει, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σε αυτή τη φάση λοιπόν του κυρίου Καλλιώτη ακούγοντάς τον? Μία εκδήλωση προβοκατόρικη της Τουρκίας νοτίως της Κρήτης ή στα όρια της λεγόμενης ΑΟΣ που έχει μέσα το σύμπλεγμα του Καστελορίζου? Πού θα το πιθανολογούσε? Γιατί όχι και στα δύο θέλει. Πιθανολογώ ότι είναι και θέμα μέχρι ως ορίου επιβίωσης του Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν όχι μόνο έχει χάλια αλλά κινδυνεύει και να χάσει εκλογές και τα λοιπά, και υποθέτω και υποψιάζομαι ότι μπορεί να κάνει μια πολεμική ενέργεια σε κάποιο σημείο. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι, και χωρίς βέβαια να μπορώ να το πω με βεβαιότητα, θα ξεκινά από τον Εύωθα και καταλήγει στο Καστελόριζο. Θα επιλέξει κάτι. Εγώ πιστεύω η κύρια επιλογή για να πάρει κάποια θαλάσσιο χώρο είναι η ΑΟΣ του Καστελόριζου. Και είναι θέμα πολιτικής του επιβίωσης, γιατί σε περίπτωση που ξεκινά ένα πόλεμο, ο λαός ενώνεται με τον ηγέτη, όπως θα γινόταν και εδώ. Οποιοδήποτε είναι κυβερνήτη της Ελλάδος και γίνεται πόλεμος, ο λαός υποστηρίζει τον κυβερνήτη της χώρας του. Αλλά για μας είναι θέμα εθνικής επιβίωσης το να μην πάρει ένα κομμάτι θάλασσας που με βάση το διεθνές δίκαιο. Βέβαια. Μετά έχουμε άλλες τραγωδίες και εκεί θα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Υποθέτω, επειδή ουσιαστικά δεν επιθυμούν πόλεμο οι Αμερικανοί, αυτή η επίθεση, αν είναι με πρωτοβουλία της Τουρκίας, δεν θα διαρκέσει πάνω από 2 ημέρες. Και μάλιστα κάποιος από ένας αναλυτής από την Ουάσιγκτον μου είπε ότι εάν χτυπήσουν οι Τούρκοι την Ελλάδα, θα το γνωρίζουμε 2 ώρες πριν συμβεί και θα το σταματήσουμε. Μόνο που όλες οι δυτικές κυβερνήσεις είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, κύριε Καλλιώτη, και δεν ξέρω αν θα υπάρχει κανένα τηλέφωνο. Θέλω πριν κλείσουμε, βρίσκω εξαιρετικό το ερώτημα του Νίκου και με αυτό θα κλείσω. Θέλω να μου πει, λέει, αν μπορεί ο κύριος Καλλιώτης, πώς νιώθει όταν τον αποκαλούν και δικαίως πατέρα της ελληνικής ΑΟΣ και την ίδια στιγμή αυτή είναι ένα θέμα που δεν γεννήθηκε ποτέ, που δεν υπήρξε ποτέ από καμία πολιτική εξουσία και καμία διακυβέρνηση, δεν υπάρχει και από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον. Πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, αλήθεια, που από το 82 αποκαλείται δικαίως πατέρας ελληνικής ΑΟΣ και δεν το βλέπει να πραγματώνεται? Κοιτάξτε, είναι μια φυσιολογική απογοήτευση και παράπονο. Εγώ ούτε θέση ζήτησα, ούτε τίτλους ζήτησα. Αγωνίζομαι για την πατρίδα μου όταν κατάλαβα την αξία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και μάλιστα αρκετοί με επικεφαλής τον κύριο Ροζάκη με πολέμησαν όταν είπα ότι η υφαλοκρηπίδα πέθανε, διότι ο κύριος Ροζάκης και οι άλλοι διεθνολόγοι
έγραψαν διδακτορικές διατριβές, βιβλία και άρθρα σημαντικά για την υφαλοκρηπίδα. Και έρχεται ένας οικονομολόγος που με κατηγόρησαν και γι' αυτό, δεν είναι, λέει, νομικός ο Καριώτης, είναι οικονομολόγος, και δεν αντιλαμβάνονται ότι η οικονομική έννοια από τον τίτλο της ΑΟΣ είναι πιο σημαντική από την νομική έννοια. Και συνέχισαν αυτές τις επιθέσεις μέχρι που πριν περίπου ακριβώς 10 χρόνια έγινε, μας κάλεσε ο Economist για debate, ο Ροζάκης κατά της ΑΟΣ, εγώ υπέρ της ΑΟΣ, και κέρδισα ένα 76% στην ψηφοφορία. Και μάλιστα με πλησίασε ένας Κύπριος και μου λέει: κύριε Καριώτη, θέλω να ξέρετε ότι 76% πήρε και ο Τάσος Παπαδόπουλος για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το τελευταίο βέβαια που μπορώ να πω έχει σχέση με το πώς φέρονται οι Έλληνες στο θέμα της ΑΟΣ. Είμαι ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητός στο νησί, στην Κύπρο, όπου μάλιστα πριν πάρα πολλά χρόνια το πιο σημαντικό ίσως πράγμα που μου έχει συμβεί και δεν το έχω πει ποτέ, ήταν εκεί ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Παπαδόπουλου, Γιώργος Ολιλίκας, και μου λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, θέλει ο κύριος Λιλίκας να σε γνωρίσει. Και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, μου λέει ο κύριος Λιλίκας: κύριε Καριώτη, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος διάβασε αυτά που γράφεται για την ΑΟΣ και δημιούργησε την ΑΟΣ της Κύπρου. Και ήταν μια μέρα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Στην Ελλάδα διαβάζουν τον Θόδωρο Καριώτη, αλλά την ανάγκη δεν την κάνουν καν φιλοτιμία. Θέλω να τον ευχαριστήσω, τον κύριο Καριώτη, για μια φορά ακόμα. Πολύ. Καλημέρα, κύριε Καριώτη. Καλημέρα σας.